Με δεδομένο ότι η κυβερνητική πολιτική για το μέλλον και για αυτά που θέλετε να κάνετε, τις ελαφρύνσεις κλπ., έχει στηριχθεί σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. 3% ανάπτυξη, 4% ανάπτυξη κλπ. Πόσο σας ανησυχούν όλα αυτά τα καμπανάκια κινδύνου σχετικά με ενδεχόμενη πετρελαϊκή κρίση? Κοιτάξτε, προφανώς είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει ακόμα πρόβλημα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Και καλό είναι, επειδή ακούμε από χτες ότι στην αγορά αυξήσεις κλπ. Θα πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Βεβαίως η αγορά είναι ελεύθερη, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ασίδωτη. Και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, οι τιμές στα καύσιμα, πρέπει να ξέρουμε ότι τα 2/3 είναι φόροι, ναι, και το 1/3 είναι το προϊόν. Άκουσα την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, να λέει νωρίτερα, το είπε και εδώ στο δελτίο μας, ότι αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση τώρα είναι να ενδύνει τους ελέγχους, γιατί σε τέτοιες ασταθείς περιόδους τα λαμό, για να το πω έτσι, αρχίζουν και ανθούν. Βεβαίως. Φαντάζομαι έχετε να μας πείτε και μια κουβέντα παραπάνω, γιατί έχετε κάνει και υφυπουργός εμπορίου, αν θυμάμαι. Βεβαίως. Και εδώ λοιπόν, η όποια αύξηση υπάρχει, για παράδειγμα, να το πούμε σήμερα για να μας καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας, αν μιλάμε στα 40 περίπου ή 50 λεπτά, ένα 5% μιλάμε για μια αύξηση 2 λεπτών. Βέβαια. Το 5% που λέμε. Περί αυτού πρόκειται. Ναι. Δεν είναι 5% στο 1,5%. Στο 1,5. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σε αυτό. Και εξάλλου, ξέρετε, η τιμή της βενζίνης, όπως και του αργού πετρελαίου, είναι χρηματιστηριακά ήδη. Ναι. Και κάθε μέρα, κάθε πρωί, έχουμε την αξία τους στα κέντρα, στα ευρωπαϊκά κέντρα. Ναι. Και με βάση αυτή, πρέπει να ξέρετε ότι η τιμή που βγαίνει στην Ελλάδα καθημερινά είναι ο μέσος όρος των τριών προηγούμενων ημερών. Έτσι βγαίνει η τιμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να μην υπάρξουν πρωτοβουλίες εσχροκέρδειας από επαγγελματίες, να κρατηθούν, θα γίνουν έλεγχοι, αλλά ξέρετε, μια ελεύθερη αγορά, κάποιος μπορεί να σου πει ότι εγώ πουλάω με μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό δεν είναι κολάσιμο. Είναι αντικοινωνικό όμως, αντικαταναλωτικό και πιθανόν κάποια στιγμή να φέρει, αν συνεχιστεί, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θέμα, το λέμε, για να μην υπάρξει και πρόβλημα. Αν όμως γενικευτεί ένα τέτοιο κλίμα, η κυβέρνηση προφανώς θα σκεφτεί και άλλες λύσεις, φαντάζομαι. Κύριε Μπαλάφα, μπορεί να μην κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, επειδή όλοι στην ίδια χώρα ζούμε και στο ίδιο καζάνι βράζουμε, θα σας ρωτήσω και εσάς. Έχουν προγραμματιστεί, με καθυστέρηση για τη μεσαία τάξη, λέτε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες ελαφρύνσεις. Οπότε το ερώτημα είναι πόσο ανησυχείτε ότι μπορεί ενδεχομένως όλη αυτή η διεθνής αβεβαιότητα να εκτροχιάσει κάποια πράγματα που έχει βάλει στο δρόμο η κυβέρνηση και που είτε τώρα είτε αργότερα θα ανακουφίσουν τους πολίτες. Δεν ξέρω φυσικά για ποια θέματα μιλάτε, ούτε είναι ρόλος δικός μου να σας ερμηνεύσω. Άκουσα τον κύριο. Για τη μείωση στον εισαγωγικό συντελεστή, για την περαιτέρω μείωση του ένφια, για όλα αυτά τα οποία κατηγορείται την κυβέρνηση, ότι ενώ για τις επιχειρήσεις, ας πούμε, τα έκανα από τώρα, τα έχει αφήσει τα άλλα για το 20, το 21 και το 23. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα ουσιαστικό πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος. Ναι. Η γνώμη μου είναι όμως, και τη λέω γιατί μπορεί να μιλάμε εδώ με μια άνεση και με καλή θέληση, η γνώμη μου είναι θέματα σαν και αυτά που αναφέρατε, ανεξάρτητα από την κριτική που κάνω εγώ και κάνουμε εμείς στην κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, δεν μπορεί στο όνομα κάποιων κινδύνων ή κάποιων πιθανοτήτων να ανασταλούν ή να μην προχωρήσουν. Αυτό είναι το πολύ βασικό κατά τη γνώμη μου. Και σε σχέση με αυτό, επεκτείνοντας λίγο την κουβέντα, νομίζω ότι 70 μέρες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και κυρίως, μάλλον σε συνδυασμό με την παρουσία και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βγαίνουν μερικά καθαρά διλήμματα και, αν θέλετε, τα μέτωπα και οι διαφορές των δύο προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ζήτημα λοιπόν, πέρα από το να έχουμε το νου μας, την υπόψη κυβέρνηση και όχι μόνο η κυβέρνηση για τις καταστάσεις αυτές, την αύξηση των τιμών του πετρελαίου ή κάποιους κινδύνους ύφεσης που λέγονται για την ευρωπαϊκή οικονομία κλπ. Υπάρχει ένα θέμα εάν θα προχωρήσουμε σε μια πορεία η πιο ταλαιπωρημένοι, οι πιο δεινοπαθούντες να διευκολυνθούν και οι διευκολύνσεις ή οι ελαφρύνσεις να μην είναι μόνο στα πολύ υψηλά εισοδήματα. Γιατί ξέρετε κάτι, η εποχή που δανείζονταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δανείζονταν χωρίς
περίσκεψη, θα το λέω πολύ κομψά, χωρίς περίσκεψη και υπερχρεώναν τη χώρα, πράγμα το οποίο επέτεινε την κρίση στην Ελλάδα και την επιβολή σκληρών μνημονίων, έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί αυτές. Δεν μπορεί να υπάρξει. Είσαι υποχρεωμένος, ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου αναμένεται εξάλλου, να είναι ισοφαρισμένος, να... Τα έσοδα ή δαπάνες με τις... Έτσι δεν είναι. Και σωστά. Και σωστά. Αλίμονο. Και επομένως πρέπει κανείς ό,τι περισσεύει και ό,τι είναι διαθέσιμο να πηγαίνει εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή υπήρξε ένα ποσό της τάξης των 250 εκατομμυρίων διαθέσιμο στην κυβέρνηση από την πολιτική την προηγούμενη. Από τα πράγματα είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή λογικό είναι. Σας λέει ότι τρώτε από τα έτοιμα, κύριε Βλάχο. Θα έρθω σε εσάς. Δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Λέω το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό υπήρχε δύο τρόποι. Να το αντιμετωπίσει. Η κυβέρνηση τι έκανε. Το έδωσε για να διευκολύνει να μειώσει τον έμφυα και σε εισοδήματα πάνω από 500.000 ιδιοκτησία, πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιοκτησία, να μειώσει τον έμφυα, που δεν υπήρχε ανάγκη στο κάτω-κάτω. Ποιος έχει μια ιδιοκτησία των 700, των 800, των 900 χιλιάδων, των ενός εκατομμυρίου, ένα εκατομμύριο και δεν έχει ανάγκη από τη μια μικρή μείωση στον έμφυα ή μεγαλύτερη, βέβαια. Μπορεί να μπορούσε να βοηθήσει τις πιο μικρές ιδιοκτησίες, μπορούσε να βοηθήσει όπως τους προτείναμε τα νησιά τα οποία έχουν λίγους μικρό αριθμό κατοίκων και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την περίοδο αυτή. Έχει σημασία δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη, επειδή είναι η πολυαφημισμένη ιστορία αυτή, ήταν σημαία της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά. Ναι. Εάν, ας πούμε, η μεσαία τάξη ή οι πολυπλούσιοι θα διευκολυθούν. Γιατί μέχρι στιγμής διευκόλυνση της μεσαίας τάξης και ελαφρύνση μέχρι στιγμής. Υπάρχουν υποσχέσεις για παρακπέρα, δεν έχουν υπάρξει. Αντίθετα, υπήρξαν, αναφέρω μόνο μία, επιβάρυνση από τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας, που είναι βασικό στοιχείο για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πέρα από τα νοικοκυριά. Κύριε Βλάχο, θέλω να μείνουμε στα μεσαίας τάξης, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ήδη ανακούφισε αυτούς που έχουν μεγάλες περιουσίες στη Φιλοθέα και στην Εκάλη, ενώ άφησε για το καλοκαίρι του 2021, γιατί τότε θα δούμε στην τσέπη μας τι γίνεται με τα εισοδήματα του 20, την ενίσχυση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για όσους έχουν παιδί, τη μείωση του εισαγωγικού συντελεστή για όσους έχουν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Μήπως αφήνεται λίγο παραπίσω τη μεσαία τάξη, λοιπόν. Λοιπόν, να κλείσουμε το πρώτο θέμα. Ναι. Με τα όσα έχουμε μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων. Πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση στην αγορά, έτσι, και να βοηθήσουν όλοι προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Αν εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα, προφανώς θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα και θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το όλο θέμα. Ναι. Το κλείνουμε εδώ αυτό και πάμε στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης κλπ. Άκουσα πριν τον κύριο Μπαλάφα που λέει ότι αυτός που είχε ένφυα 700.000 στην Εκάλη κλπ. Καταρχήν, εμείς τώρα δεν ποινικοποιούμε κανέναν, ούτε που μένει, ούτε πόσα έχει. Βεβαίως, το να έχει κάποιος κάποια ακίνητα τα οποία απέκτησε στις άλλες εποχές, δεν σημαίνει ότι έχει και μετρητά στη τσέπη του για να πληρώνει. Ναι. Έτσι. Ή ότι μπορεί και αυτά να τα εκποιήσει, γιατί περάσαμε δύσκολες περιπτώσεις, δύσκολες χρόνους, που κανείς μπορεί να έχει ένα ακίνητο, να θέλει να το πουλήσει και να λέμε αυτό που συνήθως λέμε και να μην πιάνει τίποτε. Ναι. Άρα λοιπόν, σε μια νεκρή αγορά, καταλαβαίνετε ότι τα φέρνει βόλτα αυτός που έχει μετρητά στη τσέπη και όχι αυτός που έχει ακίνητα. Δεύτερον, εμείς είπαμε 30% μείωση στον ένφια στις χαμηλότερες αξίες. Ναι. Πρέπει δεν να σας πω και κρατήστε ένα νούμερο. Ότι μέχρι 60.000 ευρώ έχει 4,9 εκατομμύρια πολίτες. Άρα μιλάμε όχι για το 90, για το 90%. Ό,τι υπόλοιπο υπάρχει είναι πολύ περιορισμένο. Ναι. Δεν αξίζει τον κόπο να το λέμε. Μιλάμε για το 5, για το 6% που έχει ακίνητα πάνω από 500.000. Άρα λοιπόν, χωρίς να αφήνουμε κανέναν συμπολίτη μας στην άκρη, που λέμε εσύ έχεις, άρα εσύ πρέπει να συνεχίζεις να πληρώνεις έμφυα, και αυτό τον αφορά σε μικρότερο ποσοστό, 20%, λέμε και δίνουμε λύση και δίνουμε ανακούφιση στα χαμηλότερα στρώματα. Αυτό θα συνεχιστεί, θα διευρυνθεί σε όλα τα επίπεδα το επόμενο διάστημα. Τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.
όλα θα αλλάξουν σιγά σιγά. Εξάλλου. Τώρα μην είναι πολύ σιγά είναι το θέμα. Περισσότερο τώρα. Εμείς τι ζητάμε τώρα, ναι, είπε ο κ. Μπαλάφας, τώρα μετράμε τις μέρες της κυβέρνησης. 70 μέρες. Mm-hmm. Θέλαμε σε 70 μέρες να αλλάξουν όλα εκείνα τα οποία πλήγωσαν τους Έλληνες, ναι, και, γι' αυτό, και εξ αυτού του λόγου mm-hmm. ψήφισαν μια άλλη πολιτική. Αυτή η πολιτική θέλει λίγο χρόνο mm-hmm. για να εξελιχθεί. Μάλιστα. Και επειδή μας κάνει κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ, να πω και αυτό και να κλείσω εγώ. Ναι, ναι. Επειδή μας κάνει κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνολογίας. Μα προφανώς οι πολίτες ψήφισαν μια άλλη πολιτική. Αν ήθελαν να εφαρμοστεί αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος όμως ψήφισε κάτι άλλο. Mm-hmm. Το οποίο σε μεγάλο βαθμό το ήξερε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμπιστεύτηκε μια ρητορία και μια επιχειρηματολογία mm-hmm. άλλων ανθρώπων και άλλης πολιτικής. Και βλέπετε ότι σήμερα αυτό που ψήφισε, είμαστε στους 2,5 περίπου μήνες, ναι, βλέπετε ότι η εικόνα της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ καλή, γιατί προφανώς οι όσες πρωτοβουλίες έχουν πάρθει μέχρι στιγμής είναι στην κατεύθυνση που περίμενε ο κόσμος. Αυτά, ξέρετε, δεν φτιάχνονται. Ναι. Το κλίμα δεν φτιάχνεται αν ο κόσμος δεν συμμερίζεται αυτό που του λες. Mm-hmm. Άρα, αυτό που του λέει η κυβέρνηση σήμερα, ο κόσμος το συμμερίζεται. Αν θέλετε, υπάρχει έτσι μια ησυχία, μια ανακούφιση και αρχίζει να προγραμματίζει και να σχεδιάζει και ο καθένας το μέλλον του. Όταν προχθές άνοιξε το πρόγραμμα για την επιδότηση επισκευών. Εξοικονομών κατοίκων, ναι. Και όταν μέσα σε λίγες ώρες 7-8 χιλιάδες συμπολίτες. Εντάξει, και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εξοικονομών κατοίκων όμως. Δηλαδή, δεν είναι κάποια τομή, θέλω εμείς, να πω. Εμείς, ναι, εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ για καμένη γη. Mm-hmm. Είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα. Επειδή ακούω για μαξιλάρι, βεβαίως μιλήσαμε για υπερφορολόγηση. Διότι και το μαξιλάρι και όλα τα υπόλοιπα. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, μόνο τη λέξη καμένη γη δεν έχετε πει. Κατά τα λοιπά, ο αρμόδιος υπουργός όλα τα άλλα τα έχει πει. Με συγχωρείτε, η ΔΕΗ είναι κάτι ξεχωριστό. Η ΔΕΗ είναι κάτι ξεχωριστό, όπου δεν θέλω κι εγώ να κινδυνολογώ, αλλά είναι στα πρόθυρα. Ξέρω τώρα, μην πούμε τη βαριά κουβέντα. Όμως, και εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα σωτηρίας. Η ΔΕΗ, γιατί είναι, δεν το λέμε εμείς σήμερα. Το είπε η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υποθέσεων πριν το 2018, όταν έστειλε, χτύπησε καμπανάκι στην τότε διοίκηση. Και δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Ναι. Όταν μιλάμε τώρα για μια ΔΕΗ που ξεκίνησε το 2015 με 900 εκατομμύρια κέρδη, με 90 εκατομμύρια κέρδη, πάντα το μπερδεύω, και σήμερα έχει 900 εκατομμύρια ζημιά. Είναι γνωστά τα νούμερα. Με συγχωρείτε, δηλαδή, εμείς χρειάζεται να πούμε, ναι, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, το λέω πολύ ήπια. Να περάσω τώρα στον κύριο Μπαλάφα για δεν θέλω να σας θυμίσω πόσο ήταν η χρηματιστηριακή της αξία. Mm-hmm. Έτσι, 1,9 δις και σήμερα 300 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, η ΔΕΗ είναι κάτι ξεχωριστό, υπάρχει ένα πρόγραμμα, δεν θα υπάρξουν αυξήσεις παρόλα αυτά στην κιλοβατόρα, στο ρεύμα. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Εννοείται άλλες. Βλέπω τον κύριο Μπαλάφα. Όχι, και δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Μορφάζει. Πώς. Αυτό είναι η εξαγγελία της κυβέρνησης. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Αυτό έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, ότι με το πρόγραμμα αυτό θα τα φέρουμε βόλτα. Τώρα, τι μου είπατε, πώς ξεκινήσαμε την κουβέντα. Εάν συμβούν 1,000 μύρια στον Περσικό και αν και αν και αν. Προφανώς όλα αυτά είναι εμπόδια. Προφανώς αυτά είναι κακά μηνύματα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα εξελιχθούν σε όλο τους το δυσάρεστο σενάριο, ότι θα ελεγχθεί η κατάσταση. Και πιστεύω, επιτρέψτε μου εγώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και να βλέπω τα πράγματα έτσι αρκετά αισιόδοξα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Κύριε Μπαλάφα, είναι Νοβάρτης. Είδα ότι υπάρχει μια διαρροή από την Κουμουνδούρου που λέει ότι εάν ισχύει η διαρροή του Μαξίμου ότι θα πάμε σε προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και θα μείνει εκτός κάδρου ο κύριο Τσίπρας. Προκαταρκτική. Προκαταρκτική εξέταση. Επιτροπή προκαταρκτική εξέταση. Τότε χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Μητσοτάκη διπλάδηλο. Και εγώ αναρωτιέμαι, αφού ο κύριος Τσίπρας λέει είμαι εδώ, σηκώνει το γάντι, λέει ότι δεν θα φοβηθεί ο νοικοκύρης επειδή φωνάζει ο κλέφτης και ότι είναι διπλάδηλος ο κύριος Μητσοτάκης, τους 30 και τους 60 βουλευτές τους έχετε. Γιατί δεν παίρνετε εσείς την πρωτοβουλία των κινήσεων, λοιπόν, είτε για εξεταστική είτε για προανακριτική, αφού θέλετε να κάνετε φυγή προς τα εμπρός. Κοιτάξτε, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτές mm-hmm. οι πρωτοβουλίες. Ναι. Έτσι δεν είναι, προσθέτω να πούμε. Αυτό που είπαμε εμείς είναι ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, το λέω και με δικά μου λόγια. Αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει προκαταρτική, να κάνει οτιδήποτε μορφής εξέτασης, είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα, mm-hmm. εμείς θέλουμε. Το πολιτικά δηλώσει το οποίο αναφέρεται είναι πραγματικότητα. Διότι θέλει από τη μια μεριά όχι τον Τσίπρα να χτυπήσει, γιατί θα εκτεθεί, και από την άλλη μεριά θέλει να ικανοποιήσει και το στρατόπεδο του Σαμαρά, ο οποίος έχει βγει, με συγχωρείτε, στα
κεραμίδια, φωνάζοντας θα τους πάω μέχρι το τέλος, θα τους συντρίψω, θα τους κάνω, θα τους δείξω και θέλει να τα μπαλώσει όλα. Με αυτή την έννοια, εάν υπάρχει θέμα, εδώ είναι ό,τι θέλει να κάνει. Εξεταστική, προκαταρτική κλπ. Και ξέρετε και κάτι. Πάμε να ξεχάσουμε την ουσία. Η Νοβάρτης είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο δισεκατομμυρίων. Είναι έτσι. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Ο πρώτος που είπε, που μίλησε περί πολύ μεγάλου σκανδάλου, πέρα από το FBI, που είχε άποψη για το σκάνδαλο αυτό, ήταν διεθνές σκάνδαλο, ήταν ο ίδιος κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σε δηλώσει του εδώ και μήνες μίλησε για πολύ μεγάλο σκάνδαλο και είπε μάλιστα ότι δεν είναι κανείς εκ των προτέρων αθώος. Μα δεν εγκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ από την αυτό κυβέρνηση. Άρα, μην ξεχνάμε ότι αυτό για σκάνδαλο. Είναι αυτό είναι βασικά. Εγκαλείται στο... γιατί λένε, τον κατηγορούν ότι προσπάθησε ένα οικονομικό σκάνδαλο να το μετατρέψει σε πολιτικό. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι σκάνδαλο. Λέω λοιπόν ότι το βασικό είναι αυτό. Το σκάνδαλο των δισεκατομμυρίων, το φάρμακο που πήγανε. Χρήματα των φορολογουμένων του ελληνικού λαού σε συνθήκες άσχημες πήγαν εκεί που πήγαν, σε ποιες τσέπες πήγαν. Με το χέρι όμως, κύριε Παλάφα, στην καρδιά, μήπως κι εσείς όταν κυβερνούσατε καλλιεργήσατε υπερβολικές προσδοκίες, μήπως βιαστήκατε, φάνηκε μέχρι τα τώρα να είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Δεν είναι θέμα μεγαλύτερο ο ένας μετά τον άλλον οι υποθέσεις. Να σας πω κάτι. Σκάνδαλα αποδεδειγμένα και καταγεγραμμένα και πέρα από οποιασδήποτε αμφιβολία έχουμε στη χώρα μας για τα εξοπλιστικά, για τις προμήθειες και για το φάρμακο με την Νοβάρτης. Το θέμα δεν είναι να βάλουμε τη μεζούρα μεγαλύτερο. Λέω και πάλι, πρόκειται περί σκανδάλου. Και πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε περί σκανδάλου. Αυτά όμως δεν τα λύσω εγώ. Πόσο είναι δεν είναι σκάνδαλο, αυτά θα επιληθεί η δικαιοσύνη. Και έτσι πρέπει πάντα να κάνουμε η δικαιοσύνη, παρά τις παρατηρήσεις που μπορεί να έχει κανείς, αυτή θα επιληθεί, αυτή θα λύσει το ζήτημα. Απλώς έχω μια παρατήρηση. Όχι ότι κάποιος δικός μας αθώνεται και φεύγει από το στόχαστρο με απόφαση της δικαιοσύνης να λέμε μπράβο η δικαιοσύνη, και όταν κάποιος από την ίδια δικαιοσύνη, από τους ίδιους ουσιαστικά ανθρώπους παραπέμπεται, να λέμε είναι υποκινούμενη η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι σε μεγάλο βαθμό τα περισκευωρίας και λοιπά είναι, κατά τη γνώμη μου, προφάσεις εν αμαρτίες. Είναι για να αλλάξει η συζήτηση. Να μην σκέφτει ο κόσμος που πήγαν τα λεφτά του, τι φαγωπό, τι έγινε με το φάρμακο, να σκέφτεται μήπως κάποιος έβαλε κάποιον να. Εδώ επαναλαμβάνω, ας έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θα επιληφθεί να λύσει το ζήτημα αυτό με τη μία ή την άλλη μορφή. Και από εκεί και πέρα, αυτό που παρατηρώ είναι ότι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αν πει Δημοκρατικό Κόμμα, είναι ο καθένας που λέει ό,τι θέλει. Αλλά υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις. Υπάρχει μια τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά και των περί αυτών, η μία άποψη, που λέει ότι θα τους πάω μέχρι τέλους, θα τους κάνω, θα τους δείξω κλπ. Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα πρόσφατα και η εφημερίδα Φιλελεύθερος ήταν στην ίδια γραμμή. Και υπάρχει μια γραμμή άλλη εφημερίδα, τη Καθημερινή, τη Κυριακάτικη, τη κυρία Μπακογιάννη, του κυρίου Μητσοτάκη, που λένε δεν θα κάνουμε τη Βουλή Βιομηχανία Εξεταστικών, δεν είμαστε ρεβασιστές, δεν θα διευκολύνουμε, δηλαδή δεν θα αλλάξουμε την κυβερνητική ατζέντα μέσω των γεγονότων αυτών, όχι φάμπρικα εξεταστικών. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, ας μην φεύγουμε από το ουσιαστικό που είναι η κατασπατάληση, το φαγωπό, το μεγάλο, το οικονομικό, και όλες οι άλλες πτυχές, όποιες θέτει ο καθένας, ας υπό την κρίση της δικαιοσύνης. Γιατί διαβάζω και άλλα, τη διαμάχη, τη μήνυση που κάνει ο κύριος Λοβέρδος στην κυρία Τουλουπάκη, τις σημερινές πληροφορίες για το τι η κυρία Τουλουπάκη είπε στον εισαγγελέα διαφθοράς, ας πούμε, κατήγγειλε σε βάρος άλλου εισαγγελέα κλπ. Κυρίω Αγγελή, συγκλονιστικές αποκαλύψεις, αύριο και στην Κόντρα που κυκλοφορεί, θα έχει ένα πολύ πλούσιο και χορταστικό ρεπορτάζ, όπως λέμε στη γλώσσα των εφημερίδων. Κύριε Βλάχο, εσείς αλήθεια με ποια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είστε? Γιατί σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Μπαλάφας. Η μισή λέτε ούτε εξεταστικές ούτε προανακριτικές, η άλλη μισή λέτε ή λίγο λιγότερη, δεν ξέρω, ότι πρέπει να τους πάτε, όπως λένε, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, μέχρι τέλους. Εσείς τι λέτε? Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία σέβεται το απόρριτο της δικογραφίας. Μέχρι αύριο, που νομίζω το πρωί, το μεσημέρι, που θα δοθεί η δυνατότητα και στους ενδιαφερόμενους, αλλά και στις κοινοβουλευτικές ομάδες να λάβουν γνώση της δικογραφίας, η Νέα Δημοκρατία κρατά στάση η υπεύθυνη σιωπής, περιμένοντας να δει τα στοιχεία
τα οποία περιέχει η δικογραφία αυτή. Πάντως, επειδή όταν δούμε τα στοιχεία, μια διαρροή από το Μαξίμου, με τον κύριο Μητσοτάκη, εντάξει, που φέρεται να έχει πει σε συνεργάτες του ότι εγώ τους αντιπάλους μου δεν τους πάω στα δικαστήρια, τους πρωθυπουργούς τους κρίνει ο λαός. Άμα δεν ξέρετε και δεν ξέρουν και στο Μαξίμου τη δικογραφία, πώς προεξοφλούν τις αποφάσεις, ότι δηλαδή πώς διαχωρίζουν την περίπτωση Παπαγγελόπουλου από την περίπτωση Τσίπρα? Όχι, αυτό δεν το ξέρω εγώ σήμερα. Αυτό όντως υπάρχει αυτή μια τέτοια διαρροή. Αλλά εγώ δεν την ξέρω επίσημα σαν βουλευτής του κόμματος και δεν μπορώ να την σχολιάσω. Λέω ότι ξημερώνει, αύριο θα ξέρουμε τη δικογραφία και αύριο τέτοια ώρα η Νέα Δημοκρατία θα έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της ανάλογα με το τι περιέχει η δικογραφία. Πώς προκαταβολικά. Εάν τώρα φαντάζομαι αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθύνεται στο Μαξίμου. Όχι, μα δεν υπάρχει επίσημη διαρροή. Γιατί οι διαρροές υπάρχουν επίσημες. Επίσημες και υπάρχουν και ανεύθυνες. Ουσιαστικά, αν το λέτε ότι υπάρχει, είναι με άλλα λόγια αυτό που έχει πει επίσημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν θα ανοίξω μια βιομηχανία εξαστικών κλπ. Με την οποία εγώ προσωπικά συμφωνώ. Πρέπει να σας πω. Έτσι. Αλλά περιμένουμε όμως να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αυριανή ημέρα, τι στοιχεία θα υπάρχουν και ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη δικογραφία, η Νέα Δημοκρατία θα ξεκαθαρίσει τη θέση της. Πρέπει να θυμίσω ότι η έρευνα για την Οβάρτιση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Δεν έχει κλείσει. Ναι. Έχει κλείσει για τα 7 πρόσωπα των οποίων ο Φάκελος πήγε στο αρχείο. Αυτά τα πρόσωπα που ο Φάκελος τους πήγε στο αρχείο, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί από τους περίφημους προστατευόμενους μάρτυρες, δικαιούνται και όποιος να ήταν στη θέση τους να ζητήσουν εξηγήσεις. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, που είπε τώρα ο κύριος Μπαλάφας, να μην έχει την απορία να ζητήσει ποιος είναι αυτός ο μάρτυρας, ο προστατευόμενος που είδε την τροχύλα, τη βαλίτσα να μπαίνει στο Μαξίμου και δεν την είδε ο δικαστικός λειτουργός και έβαλε το φάκελο στο αρχείο. Δηλαδή πρέπει να ικανοποιηθεί. Δεν έκανε όμως μήνες κατά του μάρτυρα. Εγώ δεν ξέρω τι μήνες έχει κάνει. Εδώ πρέπει να δούμε ο μάρτυρας αυτός ποιος ήταν, γιατί το είπε, πώς το είπε, έχει εξέλιξη. Προφανώς κάτι τέτοια θα πω, κύριο Σαμαράς. Εγώ την κοραβία σας λέω και πάλι δεν την ξέρω. Σύμφωνη. Αλλά απλώς δεν ξέρετε πολύ καλά ότι με βάση τον νόμο υπερευθύνης υπουργών, όταν κάποιος καταθέτει όνομα πολιτικού στη δικαιοσύνη, είναι σαν να πατάει το κουμπί να στέλνει τη δικογραφία στη Βουλή. Άρα, όταν ο κύριος Σαμαράς, αν ισχύει το ρεπορτάζ, είπε τα ονόματα Τσίπρας και Παπαγγελόπουλος, ήξερε ότι θα φτάσει αμελητή στη Βουλή δικογραφία. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά θα έλεγα, ένας άνθρωπος που τις προηγούμενες μήνες κατηγορήθηκε, συκοφαντήθηκε, και δεν μιλώ για κανένα συγκεκριμένα, μιλώ γιατί στήθηκαν 10 κάλπες και έφτασε, αν θέλετε, να έχει μια δυσκολία στο να απολογηθεί και να πει την άποψή του, δηλαδή να βρίσκεται κατηγορούμενος χωρίς να ξέρει το γιατί. Εμείς συγχωρείτε, σήμερα πρέπει να το αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να ζητά εξηγήσεις και διευκρινήσεις γιατί κατηγορήθηκε και γιατί πολιτικά κατ' επέκταση χτυπήθηκε. Διότι θυμάστε ότι μετά το στήσιμο των 10 καλπών και την παραπομπή των 10 προσώπων, θυμάστε ότι υπήρχε μια παραφιλολογία κάθε μήνα, έρχονται συλλήψεις, ανοίγουν λογαριασμοί. Έτσι φτάσαμε στις εκλογές. Επειδή όμως οι εκλογές ξεθόριασαν, επειδή καθυστέρησαν, όλο αυτό το σκηνικό ξεθόριασε. Γιατί φτάσαμε στις εκλογές και είπε ο άλλος, γιατί αφού υπάρχουν στοιχεία δεν έχουν βγει, αν δεν βγουν και μέχρι τις εκλογές, πότε θα βγουν? Τελικά απεδείχθη με το φάκελο που πήγε στο αρχείο ότι δεν υπήρχαν στοιχεία. Κακώς συκοφαντήθηκαν, κατηγορήθηκαν, λιδωρήθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι πολιτικοί και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τα δημόσια πρόσωπα, γιατί είναι εύκολο να φύγει η πέτρα από το χέρι σου, δύσκολο να την αλλάξεις που θα πάει. Να σε ευχαριστώ. Και ούτε επανορθώνεις, βέβαια, αν το μετανιώσεις. Γιατί είπατε και εσείς κάνατε μια ερώτηση και λέτε, μήπως βάλετε ψηλά τον πύχη και να μετανιώσεις σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που έκανε, προφανώς δεν μπορεί να επανορθώσει. Το κακό στην πολιτική ζωή έχει γίνει. Κύριε Μπαλάφα, 30 δευτερόλεπτα έχετε. Πείτε μου. Νομίζω ότι το θέμα αυτό, τουλάχιστον από όσον αφορά εμένα, έχει λήξει. Θα πω μια κουβέντα όμως κάτι που ανέφερε και πρόσεξα πολύ καλά ο κύριος Βλάχος και να πω μισή κουβέντα. Δηλαδή ότι, κοιτάξτε, περίπου θέλει ότι το είπαμε αυτά τα λόγια, δεν δικαιούστε αυτή τη στιγμή για να ομιλείτε, διότι ο κόσμος ψήφισε το Μητσοτάκη και αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης. Δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος ψήφισε, για να πω το πιο χοντρό παράδειγμα, όχι την κολοτούμπα στις πρέσπες. Όχι την κολοτούμπα στις πρέσπες. Mm-hmm. Πίστηκε και ένα μεγάλο μέρος και πιστεί από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας και από τη συμμετοχή της, κύριε Βλάχο, και από τη συμμετοχή της στα συλλαλητήρια και στις άρισες και στα καβαλήματα, ότι είναι προδοτική και αθενωτική. Και τώρα βγαίνουν και λένε. Προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι. Πουθενά δεν πήγαμε εμείς με γραμμή. Βγαίνουν και λένε. Όχι απλώς δεν είναι προδοτική, όχι απλώς θα την εφαρμόσουμε, αλλά και θα την τιμήσουμε. Λοιπόν, τώρα ανοίξαμε ένα θέμα που θέλω λοιπόν, να πω. Λέω ένα παράδειγμα, το πιο εξωφρενικό παράδειγμα. Όχι, όχι, γιατί θα μπορούσα να πω και τι άλλα πράγματα έλεγαν. Ότι θα μειωθεί η φορά αλληλεγγύη, ο χώρος επιτιδεύματος κλπ. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς την ψήφιση ο κόσμος. Υπάρχει μια υπαναχώρηση που βεβαίως είναι μόνο 70 μέρες και αυτό μας κατηγορούν ορισμένοι ότι παρά είμαστε συγκρατημένοι. Έτσι δεν είναι. Εγώ ποτέ δεν θα πρέπει να σα. Τελειώνω. Εγώ ποτέ δεν θα σα πω ότι δεν δικαιούστε για να μιλείτε. Μακριά από μένα. Δεύτερον, για τον θέμα των πρεσπών, εμείς συνεπείς σε αυτά που είχαμε πει τότε, συνεχίζουμε. Είχαμε πει τότε που κάναμε την πρόταση Μομφής, ότι τώρα είναι η ευκαιρία να μην περάσει, διότι αν ψηφιστεί, είναι δύσκολο να τραπεί. Κύριε Μολάχο και κύριε Μπαλάφα και κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά και πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Να είστε καλά. Προδοτικό δεν το έχω ποτέ ο Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο επόμενο θέμα. Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώνει.